Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιπερικατιάρχης, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, που είναι μια λαμπρή ημέρα της χριστιανοσύνης και του έθνους μας. Η Δημοτική μας Φιλαρμονική, η οποία φέτος συμπλήρωσε τα 125 χρόνια λειτουργίας της, με την ευκαιρία της εθνικής μας επετείου, θα μας παρουσιάσει μια εορταστική συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση του Κώστα Νικολαία, αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής. Θέλω να πω μία κουβέντα μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δημήτρη τον Ηλιόπουλο πρώτα απ' όλα. Ότι οργανωτικά δεν ήταν ό,τι το καλύτερο αυτό το οποίο συνέβη απόψε. Ο Δημήτρης ο Ηλιόπουλος είναι ένας σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, ένας σημαντικός καλλιτέχνης, ένας σημαντικός συλλέκτης, ο οποίος είναι αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες του Δήμου, στο καλλιτεχνικό και πνευματικό επίπεδο. Παρουσίασε σήμερα μια σειρά από έργων, σημαντικών καλλιτεχνών από την Ευρώπη, οι οποίοι είχαν συγκλονιστεί από την Επανάσταση και τον αγώνα των Ελλήνων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε 6-7 χρόνια μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα και των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Όλη η ηγεσία της Ευρώπης ήταν απέναντί μας. Η κοινή γνώμη όμως ήταν μαζί μας. Thank you.
Του Αιγαίου πελάγους, ευτυχισμένα χώματα, όπου η χαρά και η ειρήνη πάντα εκατοίκουν. Τι τα θαυμάσια γίνηκαν κοράσιά σας, όπου είχαν ψυχή σα φλόγα, χείλη σα δροσισμένα ρόδα, λαιμό σα γάλα. Ούτε ένα χέρι ευρίσκεται να τα ποτίζει. Τα δάση, τα λαγκάδια σας, όπου η φωνέα αντιβόουν των κυνηγών, σιωπώσει. Σκύλοι εκεί τώρα αδέσποτοι μόνον βαβίζουν. Ελεύθερα, αχαλήνωτα μέσα εις τα μπέλια τρέχουν τα άλογα, και εις τη ράχη τους το πνεύμα των ανέμων κάθεται μόνον. Εις των αιγιαλών, από τα ουράνια σύγνεφα, αφόβως κατεβαίνουν κραυγάζοντες οι γλάροι και τα γεράκια.